φάκελο η τιμόρροπα επικίνδυνα κτίρια στο Ηράκλειο ανοίγει η Crete TV με φόντο την γενικότερη ανησυχία των πολιτών που αντικρίζουν τις εφιαλτικές εικόνες κατολισθήσεων σε διάφορα σημεία της πόλης. Όπως αποκαλύπτει η Crete TV, 750 κτίσματα παρουσιάζουν προβλήματα τιμόρροπίας στον ιστό της παλιάς πόλης. Τα νησιτικά αυτά στοιχεία προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία καταγραφής των ετοιμόρροπων κτισμάτων στο Ηράκλειο από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Ηρακλείου. Η προθεσμία είναι 2 Μάρτιο, οπότε εμείς μέχρι 2 Μάρτιο και από το Δήμο θα έχει παραλυφθεί. Η καταγραφή δείχνει 750 κτίσματα, τα οποία όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όλα αυτά επικίνδυνα ετοιμόρροπα, απλά έχουν ετοιμορροπίες. Είναι τα χτίσματα τα οποία δημιουργούν επικινδυνότητα σε δημόσιο χώρο. Τα καταφύσουν διότι επικίνδυνα. Να περνάμε να μας χτυπήσουν. Φοβάμαι. Και όλος ο κόσμος. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν μπορεί. Είναι και επικίνδυνα να περάσει ένας περαστικός να τον σκοτώσουν. Οι μπαλκόνια είναι, κρέμονται. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες εγκαταλειμμένου κτηρίου στην οδό Καλογύρου, κοντά στο παλιό Απολώνιο, όπου πριν λίγες μέρες μπάζα έπεσαν στον δρόμο μετά την κατάρρευσή του. Ανησυχία επικρατεί και στην Αγία Τριάδα με φόντο τα δεκάδες κτίρια ερείπια. Μετά τώρα την προσή που θα κάνει πάλι το αυτό, θα έχουν πέσει εδώ ασβέστες, θα έχουν πέσει αυτά, θα έχουν πέσει κομματάκια, θα σκουπίζω συνέχεια. Σίγουρα υπάρχουν κτίσματα με πολλές ετοιμορροπίες, όμως είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι με την αναθεώρηση του σχεδίου που έγινε πρόσφατα, όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν το κίνητρο να τα επισκευάσουν και νομίζω ότι θα το κάνουν πλέον. Πριν δεν μπορούσαν γιατί ρημοτομούνταν. Η διάνοιξη είναι σοβαρό. Οπότε να γίνουν είναι το ανθρώπινο. Ναι, η διάνοιξη είναι το άλφα και το όμεγα. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης υπογράφηκε το 2015. Επί 2,5 χρόνια δεν έγινε το παραμικρό, με την καταγραφή τελικά να ξεκινά τον Οκτώβριο του 2017 και συγκεκριμένα 5 μήνες μετά τις εικόνες πανικού που επικράτησαν στην καρδιά του Ηρακλείου έπειτα από κατάρρευση κτηρίου. Αν δεν έχουμε καταγγελία για επικίνδυνα, εμείς τώρα θα βγούμε να κάνουμε τον έλεγχο για τα επικίνδυνα. Απαράδεκτο. Τώρα μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα, κοιτάξτε τους τουρίστες με τρόπο. Γελάνε. Ακούσαμε ένα θόρυβο και ξαφνικά έπεσε όλο. Μονοκόμματα. Πλέον η διαδικασία καταγραφής των ετοιμόρροπων βρίσκεται στην τελική φάση. Στοιχεία τα οποία θα επεξεργαστούν από ειδικούς προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες παρεμβάσεις στα κτίρια τα οποία βρίσκονται στο κόκκινο. Παράλληλα, ειδικοί θα αξιολογήσουν τις περιπτώσεις των επικίνδυνων κτιρίων τα οποία χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Κάποια έχουμε μάλιστα προτείνει και γίνονται δηλαδή προτάσεις σε ένα επίπεδο πρώτης παρέμβασης για άρση επικινδυνότητας και σε ένα δεύτερο επίπεδο βέβαια κάποια χρήζουν μελέτης περαιτέρω. Αυτά θα τα επεξεργαστούμε, δηλαδή το επόμενο διάστημα ήδη τα επεξεργάζεται η δεύτερη επιτροπή.